πραγματικότητα. Εμείς το 2003, όταν ξεκινήσαμε τη δράση του συνηγόρου του παιδιού, το Υπουργείο Εσωτερικών, με μία εγκύκλειό του, αμφισβήτησε το δικαίωμα της πρόσβασης στην εκπαίδευση των αλλοδαπών ανηλίκων που στερούνταν άδειας παραμονής, αποκλείοντας την εγγραφή του στα σχολεία της χώρας. Ήταν η πρώτη φορά, δεν είχαμε τότε έρθει σε επαφή αντιμέτωποι με όλο αυτό το κύμα των αλλοδαπών που εισέρχονται τώρα από τα παράλια της χώρας. Οπότε είχαμε το μεγάλο πρόβλημα με τα παιδιά από την Αλβανία. Ουσιαστικά δηλαδή έκλεινε την πόρτα σε αυτά τα παιδιά από την Αλβανία που οι γονείς τους για κάποιο λόγο δεν είχαν ρυθμίσει το καθεστώς της παραμονής τους. Η άρνηξη στηρίχτηκε και είχε στηριχτεί τότε σε μια συσταλτική ερμηνεία του νομικού πλαισίου που ίσχυε τότε. Είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι η ελληνική διοίκηση δεν συναλλάσσεται με παρανόμους. Τότε προχωρήσαμε με μια σειρά εγγράφων, να μην σας ταλαιπωρώ, με παρεμβάσεις κλπ. Και τελικά το 2005, 2002 χρόνια μετά, με εγκύκλειό του το Υπουργείο Παιδείας και στη συνέχεια βέβαια ενσωματώθηκε και στον νόμο, στον 3386 του 2005, έγιναν αποδεκτές οι θέσεις της αρχής και η δυνατότητα των παιδιών να εγγράφονται, αυτό που σας είπα πριν, και να ελλειπεί δικαιολογητικά. Να συνεχίσω ότι η έλλειψη σήμερα, ενώ έχουμε καταφέρει τα παιδιά να μπαίνουν στο σύστημα, αυτό που δεν έχουμε καταφέρει δυστυχώς είναι τα παιδιά να μπορούν να έχουν έναν απολυτήριο τίτλο. Εκεί πάντα έχουμε προστριβές και με το Υπουργείο και με αρκετές διευθύνσεις, κυρίως της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό που έχουμε δει είναι το εξής. Πολλές φορές παιδιά που στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων τα αφήνουν να παρακολουθούν την ίδια τάξη. Αυτό κατά την άποψη, ναι, κατά την άποψη δική μας είναι τραγικό. Θα σας πω ότι είχαμε βρει ένα παιδί το οποίο έμενε στην ίδια τάξη επί σειρά ετών. Είχε μείνει νομίζω 2-3 χρόνια. Ήταν εξαιρετική περίπτωση και μάλιστα το είχαμε αναδείξει και σε case study, ας πούμε, στις επαφές μας με το Υπουργείο. Να σας πω ότι για μας δεν θα πρέπει να αποβαίνει σε βάρος του ανηλίκου αυτό που λέμε, αλλά όπως θα συνέβαινε και στην περίπτωση ενός συνεδαπού παιδιού, θα πρέπει να αναζητηθούν σύνομες λύσεις με γνώμονα του συμφέρον του παιδιού, όπως επιβάλλεται, ας πούμε, στο άρθρο 3 της Διεθνούς Σύμβασης. Θα μπορούσαν δηλαδή να γίνονται κατατακτήριες εξετάσεις, εφόσον συντρέχουν και οι σχετικοί όροι του Προεδρικού Διατάγματος που τις ρυθμίζει, να έχουμε μια συνεργασία με τους κηδεμόνες και τις ελληνικές αρχές του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού, από τη χώρα δηλαδή προέλευσης, όταν είναι δυνατή αυτή η επικοινωνία, για την επιτάχυνση των διαδικασιών. Περιτέλει βέβαια να αναφερθεί ότι ευνομικότερη αυτή η αντιμετώπιση έναντι των ημεδαπών παιδιών, γιατί κάποιος μπορεί να μας κατηγορήσει ότι μα, αν ένα ημεδαπό παιδί δεν μας παίρνει χαρτιά, έχουμε ένα πρόβλημα, γιατί να βοηθήσουμε το αλλοδαπό. Τότε είχε πει και το νομικό συμβούλιο του κράτους που είχαμε προσφύγει, ότι επιλογείται με το σκεπτικό ότι προέχει η διασφάλιση της πρόσβασης και η άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματος στην εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη ότι εκ των πραγμάτων είναι πολύ δυσχερέστερη και σε ορισμένες περιπτώσεις αδύνατη η απόκτηση από την κηδεμόνα πιστοποιητικού φίτης του παιδιού του από τη χώρα καταγωγής, όταν η οικογένεια όλη ζει στην Ελλάδα. Έχει τελειώσει ο χρόνος μου. Εγώ θα τελειώσω μόνο με μία. Να σας πω ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε για την συμβάλλοντας λίγο στην προσπάθεια να βοηθήσουμε τους εκπαιδευτικούς για να ενσωματώσουν, να βοηθήσουν τα παιδιά να αγαπά να εκπαιδευτούν. Έχουμε κάποιες ομάδες εφήβων συμβούλων. Αν μπείτε στο site του συνηγόρου, θα δείτε όλη τη δουλειά και όλη την παρέμβαση. Αλλά θα σας πω αυτό που μου είπε κάποτε μία δασκάλα που ήταν στην Δυτική Αττική σε ένα σχολείο. Μου είπε, ξέρετε κάτι. Αυτή είχε κάποια παιδιά, δεν ξέρω πώς, από το Πακιστάν. Πρέπει να ήταν 2-3 οικογένειες στην περιοχή, ας πούμε. Και μου λέει ότι για να μην σου μυρίζει το φαγητό του Πακιστανού, πρέπει να το φας. Αυτό νομίζω ότι είναι το μεγάλο διακύβευμα στα πάντα για την κοινωνική ενσωμάτωση, αλλά κυρίως για την εκπαίδευση. Με κάποιο τρόπο πρέπει να βοηθήσετε, το λέω σας που είστε εκπαιδευτικοί, ούτως ώστε όλα τα παιδιά να φάνε από το ίδιο φαγητό. Νομίζω ότι αυτό εμείς προσπαθούμε και με τις παρεμβάσεις που κάνουμε τις ομάδες εφήβων συμβούλων να στοχεύσουμε σε αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν το έχουμε επιτύχει. Αυτό θα μας το πείτε εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Για να πούμε ότι το σύστημα ήδη έχει δοκιμαστεί και οι συνάδελφοι έχουν κάνει φιλότιμες προσπάθειες εντάσσοντας το πρώτο κύμα προσφύγων μεταναστών από την Αλβανία και δίνοντας όλα αυτά τα παιδιά τη δυνατότητα σήμερα να
πορεύονται ισότιμα μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ήδη υπάρχουν συνάδελφοι που υποδέχονται εδώ και χρόνια παιδιά από τους ξενώνες προσφύγων, γιατί είμαστε στην Αλφα Αθήνας και όχι μόνο. Άρα είναι μέσα στην πραγματικότητα πολλών από τους ανθρώπους που κάθονται στις θέσεις αυτές και οι άνθρωποι όλοι κάνουν φιλότιμες προσπάθειες χωρίς να έχουν στοιχεία και τέτοιου είδους εκπαίδευσης, χωρίς καθοδήγηση, προσπαθούν και κάνουν ό,τι μπορούν. Και σήμερα τους καλούμε να ξαναδεχτούν ένα νέο κύμα εκτοπισμένων ανθρώπων μαζί με τα παιδιά τους, που όπως μας λέτε κι εσείς, θα είναι οι άνθρωποι που θα μείνουν στην Ελλάδα και αυτή τη στιγμή ετούνται άσυλο ή θα αιτηθούν και να παραμείνουν εδώ μέχρι να εξεταστούν τα χαρτιά τους και αυτά τα παιδιά θα πρέπει να τύχουν εκπαίδευση στα διπλανά σχολεία τους ξενώνης υποδοχής, στα διπλανά σχολεία από τον Ελαιώνα, σε όλα τα σχολεία της Λέσβου, της ΚΟ, των κέντρων υποδοχής, της ΧΙΟΥ. Μια νέα πραγματικότητα για την οποία καλούμαστε όλοι να κάνουμε ό,τι είναι εφικτό, επιστρατεύοντας την ανθρωπιστική αγωγή μας. Η ηθαγένεια είναι άλλο πράγμα. Η ηθαγένεια είναι κάποιος αποκτά την ελληνική ηθαγένεια με το τελευταίο νόμο, θα είδατε, όταν έχει εξαετή φοίτηση σε σχολείο ή έχει γεννηθεί στη χώρα. Ζητάτε. Την άδεια διαμονής. Η άδεια διαμονής είναι κάτι άλλο. Η άδεια διαμονής είναι ένα παιδί που έχει γεννηθεί στην Αλβανία και έχει έρθει τρίτη δημοτικού εδώ και τώρα είναι τετάρτη δημοτικού. Δεν έχει τις προϋποθέσεις να πάρει την ηθαγένεια και μπορεί να μην θέλει και να την πάρει. Η άδεια διαμονής λοιπόν είναι κάτι άλλο. Είναι η νομιμότητα της παραπομονής του. Έτσι, είναι ο μετανάστης που λέμε. Η ηθαγένεια, αν πάρει κάποιος την ηθαγένεια, είναι Έλληνας πολίτης. Έτσι. Ο μετανάστης λοιπόν. Κοιτάξτε, ζητάτε την άδεια παραμονής των γονέων. Εντάξει, ένα αυτό. Εάν όμως οι γονείς δεν έχουν την άδεια παραμονής ή αυτό που έλεγε το Προεδρεύουσα, τα μεγάλα κύματα που έρχονται δίπλα στους ξενώνες φιλοξενίας δεν ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Είναι η κατηγορία ανθρώπων που δεν ούτε καν μετανάστες. Δεν έχουν δηλαδή ούτε καν άδεια διαμονής. Άρα και αυτά τα παιδιά πρέπει να μπουν στην εκπαίδευση. Θα μπορούσα να σας πω πολλά πράγματα για αυτό το ζήτημα, για την Μυτιλήνη, ας πούμε, που είχα βρεθεί πέρσι και προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε μια τάξη ένταξης για τα παιδιά των προσφύγων. Είναι διαφορετικές κατηγορίες. Εγώ θα σας έλεγα το εξής. Βασική αρχή είναι ότι κανένα παιδί εκτός από έξω από την εκπαίδευση. Το παίρνετε. Έρχεστε σε επαφή με τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας και αν δείτε ότι δεν μπορείτε, να το πω έτσι απλοϊκά, να έχετε κάποιο αποτέλεσμα ή κάποια άκρη, μπορείτε να κάνετε μια προσφυγή στο σύνολο. Εντάξει. Είναι ο πιο εύκολο. Μια νύχτα, αλλά. Ναι, ναι. Απευθύνεστε στο συντήγο που εμείς έχουμε αυτή την επαφή και με το Υπουργείο και με τις διαμεσολάβεις. Καλά, ερωτήσει. Διατήρηση τη πολιτισμική του ταυτότητα. Από ό,τι έχω δει στα σχολεία, δεν υπάρχει ούτε το ένα ούτε το άλλο καθόλου. Οπότε θα ήθελα εκεί πέρα να. Εκεί που υπήρχε, εκδιώχθηκε. Ναι. Δηλαδή, για να άρα, κατά τη γνώμη σα, υποθέτω ότι δικαιολογείται μια τέτοια παραβατική α πούμε συμπεριφορά. Θα ήθελα μια απάντηση. Και δεύτερον, επιγραμματικά, ποιε καλέ πρακτικέ. Προς αυτή την κατεύθυνση του σχολείου, θα μπορούσαμε εμείς ως εκπαιδευτικοί να υιοθετήσουμε. Κοιτάξτε, καταρχάς, μια παραβατική συμπεριφορά δεν δικαιολογείται, μπορεί να δικαιολογείται. Αλλά σαν ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορούμε να τη δικαιολογήσουμε. Βέβαια, εξαρτάται βέβαια από την πράξη που κάνει ένας ανήλικος, δηλαδή άλλο μια πράξη, ας πούμε, μια κλοπή φτελούς. Μιλάμε για μαθητές δημοτικού, ας πούμε. Α, εντάξει, ναι, εντάξει. Εκεί, ναι, εκεί έχουμε και και νομική, ας το πούμε έτσι. Θεωρείται η πράξη του συγνωστέ, ας το πούμε, τις συγχωρητές. Τώρα, για την παραβατικότητα. Η παραβατικότητα είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι κατά την άποψή μου θα έπρεπε εδώ να υπάρχει μια εμπλοκή της κοινότητας. Δηλαδή,
Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για τις ομάδες πρόληψης παραβατικότητας στους Δήμους. Αυτό ήταν μια εξαιρετική ιδέα, η οποία όμως δεν λειτουργήσε. Δηλαδή και στο Δήμο της Αθήνας, νομίζω στο Δήμο της Αθήνας μόνο λειτουργεί κάποιο γραφείο. Στο Δήμο του Πειραιά, όταν το έψαξα, δεν υπήρχε κανείς, υπήρχε μόνο ένα πρόσωπο αναφοράς, χωρίς να ήταν μια κοινωνική λειτουργός που ασχολούνται με κάτι άλλο. Τέλος πάντων, να μην σας καθυστερώ, νομίζω ότι για να μπορέσεις να μειώσεις την παραβατικότητα, θα πρέπει εκεί να εμπλακεί όλη η κοινότητα. Είναι το παράδειγμα που σας είπα πριν με αυτό με το φαγητό. Δηλαδή, όλοι πρέπει να φάνε αυτό το φαγητό. Δεν μπορεί να λυθεί ούτε θεωρητικά, ούτε μόνο από το σχολείο. Εκεί θα πρέπει δηλαδή να υπάρχουν και προγράμματα μέσα στην κοινότητα. Οι Δήμοι παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Αν δείτε τις συνεργασίες που έχουν οι Δήμοι με τις υπηρεσίες επιμελητών ανηλίκων, σε κάποιους Δήμους είναι εξαιρετικοί. Αλλά είναι μια πολύ πολύ μεγάλη κουβέντα. Πάντως, εγώ νομίζω ότι το σχολείο είναι βέβαια στην πρώτη γραμμή. Βλέπει τι γίνεται, αλλά χωρίς τη βοήθεια από πίσω της τοπικής κοινότητας, είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν μιλάμε για παραβατικότητα να μπορέσεις να το ελέγξεις και να μειώσεις και τις υποτροπές και όλα ό,τι μπορεί να κάνεις. Βέβαια, στα παιδιά του Δημοτικού δεν είναι ακριβώς παραβατικότητα αυτό. Ναι, δεν μιλάμε με αυτούς τους όρους. Εκεί έχεις περισσότερες δυνατότητες να εντάξεις. Αλλά να σας πω ένα παράδειγμα. Για να εντάξεις, θα πρέπει εκεί να κάνεις δουλειά και με όλη την οικογένεια. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, μια οικογένεια, ας πούμε, που εγώ ξέρω παιδιά που είναι από την Ινδία και τα παιδάκια αυτά δεν μπορούν. Είναι πολύ κακοί μαθητές στο σχολείο. Είναι μια οικογένεια με δύο παιδιά. Όταν λοιπόν το ψάξαμε γιατί γινόταν αυτό, καταλάβαμε ότι τα παιδιά αυτά ακούνε ελληνικά μόνο στο σχολείο. Στο σπίτι τους δεν τα ακούγανε ελληνικά. Και η ίδια οικογένεια τα κρατούσε μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, τα παιδιά αυτά δεν έβγαιναν να παίξουν την γειτονιά. Δεν είχαν λοιπόν συναναστροφή με άλλα παιδιά. Θέλω να σας πω ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο είναι πολύ παραγωγικό. Αλλά μία, κατά την άποψή μου, μία κατεύθυνση είναι αυτή. Η εμπλοκή και η της τοπικής κοινωνίας στη διαχείριση αυτών των προβλημάτων. Αν οι πρόσφυγες έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Βεβαίως έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια. Το μεγάλο, το κρίσιμο βέβαια ζήτημα είναι αν θα κοιτάξετε, θεωρητικά έχουν πρόσβαση. Στην πράξη θα πρέπει να λύσουμε αυτό το θέμα του απολυτήριου τίτλου και της προαγωγής. Που τυχεί. Αλλά θεωρητικά βέβαια. Προς το παρόν δηλαδή δεν δίνουν πτυχίο, δεν υπάρχει. Όχι, κοιτάξτε, είναι πάρα πολλές κατηγορίες. Οι πρόσφυγες παίρνουν πτυχίο, βεβαίως παίρνουν γιατί αναγνωρίζονται από τη σύμβαση της Γενέβης. Του 51 αναγνωρίζει ισότιμο καθεστώς. Δηλαδή, ο πρόσφυγας δικαιούται να. Είναι ακριβώς όπως ο ημεταπόσος προς τα δικαιώματα. Έτσι. Το μεγάλο πρόβλημα είναι όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες που δεν